Και γεια σα, παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούργιο μου βίντεο. Μέσα στο κοινό στο κανάλι μου κάντε μία εγγραφή, πατήστε το like και πατήστε και το κουδουνάκι για να σα έρχεται την ενημέρωση για κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Είδα ότι σα άρεσε πολύ το Χαγκιγάκι 1 και αποφάσισα να κάνω δεύτερο μέρο. Και το δεύτερο μέρο ξεκινάει από τώρα! Αχ, κουράστηκα. Δόξα σε Θεός, ξεκουράστηκα και τώρα σηκώθηκα από το κρεβάτι. Αχ, τι ωραία μέρα σήμερα. Άραγε, τι θέλει το παιδί μου για φαγητό να του μαγειρέψω. Θα του μαγειρέψω ό,τι θέλει. Πάω να το ρωτήσω. Από ό,τι κατάλαβα, τι θες για φαγητό, παιδί μου? Α, το ξέρω, παλιό κόλπο. Αυτό μου το κάνεις και χθες. Λέει ότι λέω, παιδιά, σας το είπα. Το ξέρω τι άλλο και τι λέω. Έχεις βάλει καρατσάλες με κάποιον φίλο σου 24 ώρες να αρέσει ότι λέω? Καλά, επειδή με σένα κάνω συνεννόηση μπουζούκι, μην εδώ μόνο σου, πάω να πάρω το φίλο σου το Δημήτρη. Πάω να πάρω το φίλο σου το Δημήτρη να δούμε πως έχετε βάλει κάποιο challenge. Τι? Λοιπόν, για να καλέσουμε τώρα εμείς. Που καλέσατε είναι κατηλημένος. Παρακαλώ, προσπαθήστε αργό. Α, είναι κατηλημένος ο Δημητράκη. Χάκι γάκι, γιατί λες ότι λέω? Το βρήκα, θα σου πω ένα γλωσσοδέντη για να μην μπορέσει να τον πει. Λοιπόν, ο ψηλός γκρεμίστηκε από το παραθύρι και έβαλε τα ντερογαρδούμπονο σκοτοφλεγμόνο καπουλά του. Πώς το πες? Τώρα, πες μου τη λέξη το ρινολαρυγκολόγος. Ο ρινολαρυγκολόγος. Είπες ο ρινολαρυγκολόγος. Έλα παιδί μου, πες, έχεις βάλει κάποιο challenge? Θέλω να βάσεις και άλλη παντόφλα. Καλά, δεν πάμε καλά, θα σου ρίξω εγώ μια παντόφλα. Θα τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Λοιπόν, ετοιμάσου. Εγώ σε σένα θα τη ρίξω. Πάρτι! Στα μούτρα σου! Πρέπει να συλλογιστώ. Συλλογιστώ. Πλάκα. Λοιπόν, τα. Γεια παιδάκι μου, τι θέτεις, τι κάνεις? Άκουσα ότι μου είπες και δεν γίνεται αυτό να το κάνεις. Θες να σε πάω να σε βάλω για ύπνο? Θες να δεις κινητό? Εγώ ευχαρίστως. Θες να σε πάω στο Λουφάν Πάρκ? Τι? Α, δηλαδή δεν θες να πεις στους δεινόσαυρους? Λοιπόν, θα σε βάλω να κοιμηθείς. Θα σε βάλω να κοιμηθείς. Παιδιά, δεν λέει πια ό,τι λέω. Τι κάνεις εδώ, παιδί μου? Πώς βρέθηκες εδώ? Ήμασταν πάνω στο σπίτι και κατέβηκες στην πιλωτή και πήγες στα μάξι. Δηλαδή δεν είσαι καθόλου σοβαρός. Κοίτα, μην το βάλεις εμπρός. Πάλι καλά, τουλάχιστον δεν λες ό,τι λέω. Ναι, μπαμπά, εντάξει, είχα κάνει ένα challenge με τον Δημητράκη. Η μαμά που είναι, μου λείπει τόσο καιρό που είχε πάει ταξίδι για τη δουλειά της στην Ισπανία. Και εμένα μου έχει λείψει, αγοράκι μου, αλλά δεν κάνω έτσι. Μ' αμφισβητείς. Δεν σου λείπει η γυναίκα σου καθόλου? Δηλαδή, σε δεν σου λείπει η γυναίκα σου, Μάμι Long Legs? Αυτό καλύτερα μην το απαντήσω. Α. Παιδάκι μου, μη βάλεις μπρος το καλό που σου θέλω. Τι είπες? Να βάλω μπρος. Ευχαρίστως. Τι έκανες, ρε, γιατί έβαλες μπρος? Κλείστο τώρα αμέσως. Α, τι είπες? Να πατήσω την κόρνα. Ευχαρίστως. Μπαμπά, έλα διάβασε εδώ μαζί μου Dogman 5. Α, σου ήρθε και η ιδέα να διαβάζεις επιτέλους. Παιδάκι μου, φόρα τη ζακέτα, αλλά πάμε σε κάνα
Τέτοιο με ρούχα να σου πάρω. Μια ζακέτα στο νούμερό σου, τέτοια ζακέτα θα φορέσει τη δική μου. Η δική μου ζακέτα δεν κάνει σε σένα. Μια χαρά τον κάνει. Ας τώρα θα πάμε να πάρουμε ζακέτα. Αυτό σου λέω, πάμε που να σου κάνει. Αγαπούλα μου, μείνε λίγο εδώ μόνος σου. Τι νούμερο φοράς? Εξάρι. Οκ. Ναι, γεια σας. Θέλω μια ζακέτα, το νούμερο 6 για το παιδί μου. Ναι, ένα λεπτό μόνο. Ορίστε, για πηγαίνετε του δοκιμάσετε να δείτε αν κάνει. Σας ευχαριστώ. Τέλεια. Αλήθεια, τι ακριβώς μαγαζί είσαστε? Πιο πολύ για σπίτι μου φαίνεστε παρά για μαγαζί ρούχων. Ναι, αυτό μας λένε όλοι. Είναι λίγο κάπως περίεργο. Οκ, φεύγω. Έλα, σου πήρα για δοκιμάσαι σου κάνει. Μπα, δεν τη θέλω τη τσακέτα. Τζάμπα την πήρες. Παιδάκι μου, έκανε 50 ευρώ. Έχει μια ιδιότητα που σε κάνει να γίνεσαι πιο δυνατός. Και μου το λες εμένα. Πλήρωσα 100 ευρώ συν 50 ευρώ τον φόρο που σου πλήρωσα στο ξενοδοχείο την προηγούμενη φορά, δεν θυμάσαι? Που σου πλήρωσα τον φόρο στο ξενοδοχείο. Άρα 50 ευρώ, άρα 500 ευρώ για εκεί και άρα 50 ευρώ για τα παπούτσια. Πόσο βγαίνει που ξέρεις καλά μαθηματικά? 600 ευρώ. Γι' αυτό θα τη βάλει σε καλό παιδάκι που είσαι, αλλιώς κομμένες οι διακοπές. Δεν θα τη βάλω. Οκ, πάω να σου πετάξω το κινητό. Δεν με νοιάζει. Να σε νοιάζει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το part 2 του Real Story με το Χάκι Χάκι. Άμα σας άρεσε, πατήστε το like, αν εγγραφείτε στο κανάλι μου και πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται ενημέρωση για κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Και από μένα, bye bye guys, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.